Καλή σας ημέρα, κύριε Γαβρόγλου. Καλή σας μέρα, τι μου κάνετε? Καλά είμαστε. Νομίζω ότι εσείς βέβαια έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Και πρέπει να πω ότι είναι και μια δύσκολη συζήτηση η οποία θα γίνει, διότι βλέπουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της Εκκλησίας, αλλά και είναι και μια συμφωνία που έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Είστε αισιόδοξος για την κατάληξη αυτού του γύρου συνομιλιών? Κοιτάξτε, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού, θα κάνω ένα κύκλο συζητήσεων για να διευκρινιστούν ένα σύνολο ζητημάτων τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν γίνει κατανοητά και να καταλάβουμε και το βάθος και το χαρακτήρα των αντιδράσεων. Γιατί κοιτάξτε, για μια τέτοιου τύπου ιστορική συμφωνία δεν είχε κανείς την αυταπάτη ότι όλα θα ήταν μια χαρά, όλοι θα λέγανε μπράβο στο διπλανό τους. Αλλάζει μια ιστορική πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μας την αλλάζει προς όφελος και της πολιτείας και του κράτου και αυτό θα πρέπει καταρχήν να το επικοινωνήσουμε και να το κατανοήσει η ελληνική κοινωνία, που όπως και εσείς από τα δικά σας ρεπορτάζ γνωρίζετε είναι μια συμφωνία που έχει ευρύτατη αποδοχή. Τώρα, εδώ μέσα μπλέκονται ένα σύνολο ζητημάτων, άλλα καλοπροαίρετα, άλλα κακοπροαίρετα, άλλα που θέλουν να κομματικοποιήσουν την όλη υπόθεση. Νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, με το να πάμε το διάλογο, να τον εξαντλήσουμε και να πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Υπάρχει χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο στον οποίο εσείς θέλετε να έχει ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος, κύριε Γαβρόγλου? Νομίζω πολύ άμεσα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των συζητήσεων με τον Αρχιεπίσκοπο, με την Εκκλησία της Κρήτης, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με διάφορους Μητροπολίτες, αν θέλουν να συζητήσουμε, θα διευκρινίσουμε, θα ακούσουμε, είναι προφανές, και θα επανέλθουμε. Ξέρετε, η αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, η αποκλειστική αρμοδιότητα για να αποφασίζει για τις ανάγκες που υπάρχουν σε δημοσίους υπαλλήλους, αλλά φυσικά και να ασκεί την δημόσια πολιτική, είναι η εκάστοτε κυβέρνηση και η πολιτεία συνολικά. Αυτό, ξέρετε, ορισμένοι το εκλαμβάνουν ως μία έτσι έμεση, θα λέγαμε, προαναγγελία κάποιων μονομερών ενεργειών, εάν δεν καταλήξει αυτός ο διάλογος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, το βάζω το μονομερείς ενέργειες, με συγχωρείτε, το βάζω καθ' υπερβολή, έτσι, θυμίζοντας τι γινόταν με τις διαπραγματεύσεις, ας πούμε, με τους εταίρους. Είναι σαφές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συμφωνία αυτή δεν έδειξε μόνο την προοπτική ρύθμιση των σχέσεων πολιτικής εκκλησίας, αλλά έδειξε και έναν τρόπο με τον οποίο επιδιώκουμε να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις. Ο τρόπος είναι η μη σύγκρουση. Ο τρόπος είναι ο διάλογος. Αν τυχόν τώρα εξαντληθεί ο διάλογος και από το διάλογο δεν προκύψουν συμφωνίες, τότε είναι προφανές ότι κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη της επόμενης μέρας. Ο κάποιος αυτός είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Έτσι λειτουργεί το πολιτεύμα. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι πραγματικά έχουμε να κάνουμε και με κάτι πολύ θετικό. Ποιο είναι το θετικό? Η ομόφωνη απόφαση της ιεραρχίας ότι συνεχίζουμε τη συζήτηση. Αυτό δεν τονίζεται επαρκώς. Και το θέμα της μισθοδοσίας νομίζω είναι ένα πράγμα που πρέπει να διευκρινιστεί, να ακούσουμε και να πάμε παρακάτω. Πάντως εδώ υπάρχει ένα σύνολο θεμάτων. Και να σας πω κάτι για τη μισθοδοσία. Εσάς δεν σας κάνει εντύπωση ότι πολλοί ιεράρχες μέχρι τώρα θεωρούσαν το δημόσιο σαν τον βασικό κίνδυνο έναντι της Εκκλησίας? Ναι, ήταν επίσημη γραμμή ακόμα και των νομικών συμβούλων της Εκκλησίας. Ότι απειλείται δηλαδή, ας πούμε, η Εκκλησία κάθε φορά εδώ και τόσα χρόνια απειλείται από το δημόσιο και από το κράτος. Πολύ ωραίο. Και τώρα στα καλά καθούμενα λένε ότι δεν πρέπει να φύγουμε από το δημόσιο. Δεν υπάρχει τουλάχιστον μια αντίφαση. Ναι. Τώρα για τα άλλα που είπατε περί αξιωματικής αντιπολίτευσης, πραγματικά νομίζω να το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή που θα είναι πιο χιουμοριστική. Διότι δεν μπορεί κάθε τρεις μέρες να αλλάζουν άποψη.
τις πρώτες ώρες είχαν άλλα, μετά είχαν άλλα. Χθες η κυρία Κεραμέως είπε εντελώς άλλα. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει άλλα. Εντάξει, δεν γίνεται. Γιατί ξέρετε, τα ίδια λένε και για τα πανεπιστήμια, τα ίδια λένε και για τα σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε μέρα, ανάλογα με το ακροατήριο, λένε και διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω να ασχοληθούμε με σοβαρότερα πράγματα. Κύριε Γαβρόγλου, εσείς έχετε σκοπό να συναντηθείτε και με τους κληρικούς, με τους εκπροσώπους δηλαδή των ιερέων? Mm-hmm. Γιατί όχι. Γιατί mm-hmm. όχι. Γι' αυτό σας λέω, θέλουμε. Νομίζω το γνωρίζετε και εσείς και από τη δική σας εμπειρία. Όταν αρχίζεις ένα διάλογο, ο διάλογος ποτέ μα ποτέ δεν γίνεται από μηδενική βάση, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Γίνεται πάντα με βάση ένα πλαίσιο. Και τώρα προσπαθείς με προσεγγίσεις, με διαδοχικά βήματα να συγκεκριμενοποιήσεις το περιεχόμενο αυτού του πλαισίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό ακολουθούμε και είναι προφανές ότι όταν λέμε διάλογο, τον οποίο να είναι σαφές ότι με δική μας πρωτοβουλία και τον αρχίσαμε και τον προχωράμε. Τώρα είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με όλους όσοι έχουν να καταθέσουν σοβαρές προτάσεις. Mm-hmm. Πάντως, πέρα από τις αντιδράσεις, και επανέρχομαι λίγο στα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από τις διαφορετικές απόψεις τις οποίες έχει, αυτό στο οποίο συντείνουν όλοι είναι, από την αξιωματική αντιπολίτευση εννοώ, είναι στη θεώρηση ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα είναι να κάνει ένα προεκλογικό, ας πούμε, τερτύπιο, ότι χρησιμοποιεί μάλιστα για τις προεκλογικές τις σκοπιμότητες την Εκκλησία. Ναι. Πρώτον, νομίζω ότι η Εκκλησία δεν είναι τόσο αφελής. Ακόμη και αν υπήρχε αυτό το απίστευτα δόλιο σχέδιο της κυβέρνησης να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όταν τα λένε αυτά, πρέπει να έχουν και ένα σεβασμό προς ένα θεσμό. Ο σεβασμός ο δικός μας είναι δεδομένος ανεξάρτητα των θρησκευτικών μας πεποιθήσεων. Είναι ένας θεσμός με τη συγκεκριμένη ιστορικότητα, με το συγκεκριμένο κοινωνικό έρισμα, και άρα έχουμε έναν απόλυτο σεβασμό. Mm-hmm. Τώρα, αν κανείς λέει ότι η Εκκλησία έχει εμπλακεί στα προεκλογικά τερτύπια του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, επιμένω ότι είναι στο όριο του κακού αστείου. Mm-hmm. Εκείνο όμως που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει τα ίδια, παραδείγματος χάρη και για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Έχουμε 10 χρόνια να διορίσουμε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Έχουμε εγγράψει το κόστος στον προϋπολογισμό. Σε λίγο διάστημα θα ανακοινώσουμε τον τρόπο πρόσληψης και θα ανοίξει το σύστημα αιτήσεων. Και λέει ότι αυτό είναι προεκλογικό. Δηλαδή ποιο είναι προεκλογικό, ότι 10 χρόνια, 12 χρόνια έχουμε να κάνουμε προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών? Δεν γίνεται. Ό,τι λέμε λέει ότι είναι προεκλογικό. Ωραία. Πάμε παρακάτω, εγώ λέω. Μάλιστα. Τώρα, και κάτι τελευταίο, κύριε Γαβρόγλου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί είναι και πολύ σφιχτό και το πρόγραμμά σας. Σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ας πούμε, ή διαβούλευση, ας το πούμε έτσι με έναν γενικότερο όρο, ο οποίος θα υπάρξει ανάμεσα στο κράτος, ανάμεσα στην κυβέρνηση, στην πολιτεία και την Εκκλησία. Υπάρχουν περιθώρια υποχωρήσεων από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά τη δικιά σας? Τι θέλω να πω, ότι πάντα μέσα σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν συζητήσεις και κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάπου κάνεις υποχώρηση, κάπου δεν κάνεις υποχώρηση. Υποχώρηση από την ήδη συνημμένη συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, υπάρχει περιθώριο για υποχώρηση? Όπως σας είπα πριν λίγο, έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο προτάσεων και ένα πλαίσιο mm-hmm. μέσα στο οποίο συζητάμε. Mm-hmm. Οτιδήποτε θα συγκεκριμενοποιήσει το πλαίσιο αυτό, θα βελτιώσει το πλαίσιο αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορη ούτε την πολιτεία ούτε την Εκκλησία. Αλλιώτικο, όπως λέτε και εσείς, δεν υπάρχει νόημα για διάλογο. Να, αλλά επιμένω ότι ο διάλογος γίνεται με βάση ένα πλαίσιο. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει δεσμευτεί η ιεραρχία. Διότι η απόφαση ιεραρχίας την περασμένη εβδομάδα ήταν αυτός ακριβώς, ότι συνεχίζουμε τη συζήτηση. Μάλιστα. Άρα καθόμαστε και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Υπάρχει mm-hmm. πράγματι το θέμα της μισθοδοσίας των ιερέων. Ναι. Το οποίο θα φανεί και από την εξέλιξη των πραγμάτων ότι δεν είναι κάτι τόσο μαυρό, ας πούμε. Είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Και
και το οποίο θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, να το κατανοήσουν και ορισμένοι ιεράρχες, κυρίως να το κατανοήσει η κοινωνία και θα πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Άρα κύριε Γαβρόγλου, συμπερασματικά και κλείνουμε με αυτό. Το πλαίσιο είναι σαφές, το πλαίσιο είναι η συμφωνία η οποία υπήρξε ανάμεσα στους εκπροσώπους της Εκκλησίας και της Πολιτείας και βάσει αυτού θα υπάρξουν οι διευκρινήσεις και σε αυτό το διάλογο και όποιες βεβαίως βελτιωτικές τεχνικού τύπου συζητήσεις υπάρξουν. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαβρόγλου, κύριε Να Υπουργέ. Είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.